Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για να πάμε τώρα λοιπόν στον πρόεδρο φαρμακοποιών να δούμε τι είναι αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα self, πώς τελείωσαν, πώς εξαντλήθηκαν τα self. Μα ακούσατε νωρίτερα και την κυρία Βασιλιάδου που γονεί σήμερα για τα παιδιά τους γυμνασίου ηλικίου πήγαιναν στα σχολεία να πάρουν self-test και να κάνουν τα παιδιά πριν πάνε σχολείο για να μπορέσουν και να πάνε. Κύριε Σαββόπλε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας, με υγεία. Τι έχει συμβεί λοιπόν αυτή τη εβδομάδα και εξαντλήσατε τα αποθέματά σας οι φαρμακοποιοί? Πράγματι, από την Τρίτη το βράδυ που ουσιαστικά η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων, από την Τετάρτη ξεκίνησε η διανομή και η διάθεση των self-test για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς εμβολιασμένους. Ωστόσο, οι ποσότητες που υπήρχαν στις φαρμακοποθήκες και τα φαρμακεία τα οποία παραλάβαμε ήταν λίγες, ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, διότι σκεφτείτε, κύριε Νατσούλη, ότι Τετάρτη απόγευμα και Πέμπτη που ήταν η αργία των φώτων χάθηκε ουσιαστικά μια μισή μέρα. Επομένως, ουσιαστικά για τη διακίνηση και τη διάθεση και τη διανομή των self-test υπήρχε μια Παρασκευή. Ουσιαστικά μια Παρασκευή και ένα μισό και ένα Σάββατο. Το οποίο που λειτουργούν οι περισσότερες και οι φαρμακοποθήκες και όλα. Επομένως, την Παρασκευή όσα self-test είχαν τα φαρμακεία έφυγαν σε χρόνο ρεκόρ και επομένως πολλοί μαθητές, γονείς μαθητών και εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να πάρουν τα self-test τους. Το ερώτημα είναι πώς βρέθηκαν στα σχολεία τα self-test, δηλαδή πότε τα πήγαν εκεί πέρα, τι έγινε τώρα εδώ? Εκεί ήταν θέμα, μετά επενέβησε η πολιτική προστασία η οποία είναι υπεύθυνη και διαχειρίζεται. Και τα μοίρα στα σχολεία. Και τα πήγε κατευθείαν στα σχολεία προκειμένου πολλοί μαθητές, γιατί το ποσοστό ήταν περίπου άνω του 15% περίπου που δεν προμηθεύτηκαν, να είναι έτοιμοι έτσι ώστε τη Δευτέρα σήμερα που άνοιξαν το πρωί τα σχολεία να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το self-test οι μαθητές. Τώρα φαντάζομαι στα σχολεία έχουν μείνει και κάποιες ποσότητες. Δηλαδή πήγαν ποσότητες σε self-test στα σχολεία, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Τι θα γίνουν αυτά τώρα? Και αν έχουν εξαντληθεί. Σκεφτείτε όμως, κύριε Νατσούλη, ότι ουσιαστικά η διανομή, η διαδικασία τη διανομή των self-test ήταν 5, αφορούσε 5. Self-test αναμαθητές που αντιστοιχούν σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή την πρώτη εβδομάδα θα κάνουν 3 self-test οι μαθητές και εκπαιδευτικοί και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουν 2. Άρα αν σκεφτείτε ότι 5 self-test θέλει αναδικαιούχος ένας μαθητής, τι ποσότητα θα έχουν τα κάθε σχολεία? Πάντως έβγαλαν αρκετά υψηλά νούμερα σήμερα τα self-test αυτά, κύριε Σαββόπουλε. Πανελλαδικά, από ό,τι διάβασα και εγώ ενημερώθηκα το πρωί, ήταν γύρω στις 14.000. Για την Καστοριά, στην πρωτοβάθμια, έχουμε 10 εκπαιδευτικούς θετικούς και 47 μαθητές. Και 47. Για τη δευτεροβάθμια, έχουμε 33 παιδιά θετικά. Συν 4 μαζί με 10 που ήδη νοσούσαν, φτάνουν στους 14 εκπαιδευτικούς και για την περίπτωση των λυκείων και γυμνασίων. Και με το πέρασμα των ημερών, κύριε Νατσούλη, είμαι βέβαιος ότι αυτά τα νούμερα θα αυξηθούν πολύ. Άρα λοιπόν σήμερα το απόγευμα να υπολογίζουμε μεγάλο αριθμό, δεν θα είναι ξανά? Σήμερα πρώτη μέρα δεν νομίζω. Οι πρώτες 3-4 μέρες μπορεί να μην φάνουν τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω από την επόμενη και μεθεπόμενη εβδομάδα θα φανεί ο αντίκτυπος του ανοίγματος των σχολείων για την διάσπορα. Γι' αυτό και εξάλλου αυτή τη βδομάδα θα γίνουν περισσότερα τεστ, γιατί σε αυτή τη βδομάδα θα βγουν και άλλα που προκλήθηκαν όχι από το σχολείο, αλλά από. Και από τη διασπορά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και από όλα. Και από τις προηγούμενες μέρες που τα παιδιά μπορεί να βγήκαν και τα λοιπά. Γι' αυτό σήμερα, από χθες έγινε το πρώτο self-test. Σήμερα θα ξαναγίνει νέο self-test για αύριο για τους μαθητές και άρα θα γίνει και την Πέμπτη για την Παρασκευή για αυτή την πρώτη εβδομάδα. Λοιπόν, εύχομαι όλα να κυλήσουν ομαλά. Η Καστοριά χτυπάει πάνω από 200 τη μέρα πια, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο η Καστοριά, και να μην μας τρομάζουν, κύριε Νατσούλη, τόσο πολύ τα νούμερα που παντού πανελλαδικά είναι. Η διασπορά πλέον είναι η πιο ισχυρή διασπορά που υπάρχει τα τελευταία 2 έτη στον COVID. Ωστόσο, φαίνεται ότι η όμικρον αυτή δεν επηρεάζει τόσο πολύ την υγεία μας, είναι πιο ήπια τα συμπτώματα. Ωστόσο, σε αυτό δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Πρέπει να τηρούμε αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ή ο επόμενος μήνας μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, πιστεύω, προς τη δική μου εκτίμηση, με αρχές Μαρτίου, θα είναι πολύ δύσκολοι μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε. Εύχομαι να πάμε πολύ καλά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Λένε ότι μπορεί να είναι μια χρονιά που να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Να τελειώνουμε, να πάμε τη ζωή μας παραπέρα. Δεν γίνεται. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλο. Έτσι ακριβώς. Προσωπικό και μου εκκίνηση είναι λίγο αυτό το δίμηνο. Θα είναι δύσκολο. Μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να παίρνουμε. Αυτό το δίμηνο μέχρι το Μάρτιο, έτσι. Θα είναι δύσκολο, ακριβώς. Θα είναι δύσκολο. Υπομονή και προστασία. Και τήρηση όλων των μέτρων. Αυστηρά από όλους.
Εμβολιασμένους και μη. Ακριβώς. Κλείνοντας να πούμε ότι αυτό που συνέβη ήταν μάλλον παροδικό. Από εδώ και πέρα με τα self-test στα φαρμακεία λογικά δεν θα ξαναυπάρξει πρόβλημα. Κοιτάξτε, όπως τόνισα και πριν, κύριε Νατσούλη, οι μέρες, οι λειτουργικές μέρες ήταν πάρα πολύ μικρός ο αριθμός. Ήταν ουσιαστικά μια μισή μέρα. Ναι. Ήταν αδύνατο. Όλη η διανομή και η διάθεση των self-test στηρίζει σε ένα τρίπτυχο σύνδεσμο, κύριε Νατσούλη, που είναι το Logistical Κέντρο, τη μεγάλη αποθήκη στην Αθήνα, που θα ξεκινήσει από εκεί η διανομή για τις φαρμακοαποθήκες πανελλαδικά, οι οποίες διακινούν τα self-test, και από εκεί στα φαρμακεία. Όλα αυτά μέσα σε 24-35 ώρες είναι αδύνατο να διαπραγματοποιηθεί, κύριε Νατσούλη. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι αδύνατο. Όσες ποσότητες και να είχαμε, θα είχαμε εξαντληθεί. Και όση καλή διάθεση και να υπήρχε. Ναι. Εμείς το έχουμε δείξει τα φαρμακεία από την πρώτη στιγμή, στο πλαίσιο αυτό της κοινωνικής μας ευθύνης, στηρίξαμε αυτή τη διανομή των self-test και με προσωπικό κόστος και με κόπο, κύριε Νατσούλη, και εξυπηρετώντας την πολιτεία και φυσικά βοηθώντας τους μαθητές έτσι ώστε να πάνε πιο έμπιστα με ένα αποτέλεσμα αρνητικό στο χέρι τους στα σχολεία. Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Γεια σας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.